Με θερμοκρασίες ασυνήθιστα χαμηλές για την Κρήτη, βροχές και χιόνια στα ορεινά, θα κυλήσουν οι τελευταίες μέρες του χρόνου, ενώ και η υποδοχή του νέου έτους θα γίνει με φόντο άκρος χειμερινό. Η επέλαση της πολύ ψυχρής αερίας μάζας θα ρίξει κατακόρυφα τη θερμοκρασία, καταγράφοντας τις ορεινές περιοχές τιμές κάτω από το μηδέν. Και βέβαια η ιδιαιτερότητα του νησιού μας είναι ότι πέραν την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων που προσδιορίζονται για την Κυριακή και τη Δευτέρα, στη συνέχεια ο καιρός θα παραμείνει να είναι χειμερινός όχι μόνο για τις ημέρες της πρωτοχρονιάς αλλά και τις πρώτες ημέρες του νέου έτους. Η αυριανή μέρα δεν επιφυλάσσει έντονα φαινόμενα για την Κρήτη, αν και θα κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν μέχρι 6 μποφόρ χωρίς να προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Πτώση θα αρχίσει να καταγράφει η θερμοκρασία που θα κυμανθεί στις παράκτιες περιοχές από 10 έως 12 βαθμούς και στα ορεινά δεν θα ξεπερνά τους 2 με 3 βαθμούς Κελσίου. Οι ελάχιστες βέβαια τιμές θα σημειώνονται στις ορεινές ζώνες, όπου και ήδη τώρα παρατηρούμε γύρω στους 4 με 6 βαθμούς της θερμοκρασίας, άρα κατανοούμε ότι με την ψυχρή αέρια μάζα οι θερμοκρασίες αυτές θα πέσουν κοντά στους 0 βαθμούς Κελσίου και όσο πιο ορεινά βέβαια ίσως δούμε ακόμα και χαμηλότερα τις θερμοκρασίες. Από την Κυριακή όμως ο καιρός θα αρχίσει να αγριεύει και η επίσκεψη της ψυχρότερης αέριας μάζας θα προκαλέσει περισσότερες και πιο ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιόνια. Θα έχουμε χιόνι πάνω από τα 1.400 μέτρα για την Κυριακή το πρωί, κάτι όμως το οποίο θα κατέρχεται σαν υψόμετρο μέχρι την Κυριακή το βράδυ, όπου τα υψόμετρα του χιονιού θα είναι στα 1.200 μέτρα και άνω, αν και αναμένεται χιονόπτωση να σημειωθεί και σε χαμηλότερα των 1.200 μέτρων και περίπου γύρω στα 1.000 μέτρα αναμένεται ότι στο νησί μας θα δούμε χιονοπτώσεις. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν και η θερμοκρασία θα πέσει κατακόρυφα. Σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά και Λασίθι δεν θα ξεπερνά τους 8 βαθμούς, ενώ στα ορεινά θα είναι κοντά στους 0 βαθμούς Κελσίου. Η ενίσχυση των βόρειων ανέμων από το βράδυ της Κυριακής πιθανόν να οδηγήσει σε απαγορευτικό απόπλου, ωστόσο από τη Δευτέρα τα φαινόμενα θα είναι πιο ήπια. Το τσουχτερό κρύο όμως έρχεται για να μείνει και σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα, οι Κρητικοί θα γιορτάσουν την παραμονή και την ημέρα της πρωτοχρονιάς με θερμοκρασίες εξαιρετικά χαμηλές, που μάλιστα θα διατηρηθούν και τις πρώτες μέρες του χρόνου.